Χαίρετε! Σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε τους πιο νόστιμους κεφτέδες, τις άντρες φυσικά. Πάμε να αρχίσουμε. Θέλουμε πλημμένο καθαρό μαϊντανό. Τον ψιλοκόβουμε, τις ακριές, μπροστά εννοώ, όχι τα κλωναράκια πίσω. Ψιλοκόβουμε όσο μπορούμε και προσεκτικά με το μαχαίρι. Θέλουμε περίπου μισή δέσμη. Καταρχάς να πω ότι έχω εδώ τον κιμά βοδινό, 1 κιλό και 300 γραμμάρια, και θα βάζω μέσα ό,τι κόβω. Τώρα θα ψιλοκόψω τα κρεμμυδάκια μου. Θέλουμε 2 με 3 κρεμμύδια ή ένα μεγάλο. Αυτό που θα που λέω πάντα εγώ στην κουζίνα είναι ότι εξαρτάται από τον κάθε έναν. Μπορεί να θέλετε εσείς περισσότερο κρεμμύδι ή λιγότερο κρεμμύδι. Εγώ σας δίνω τη συνταγή μου και την εκτελείτε στο βαθμό που θέλετε εσείς. Αλλά πιστεύω το χρειάζεται το κρεμμυδάκι αυτό και είναι και αρκετό. Δεν θέλουμε ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Αλλά είναι στην αρεσκία του καθενός. Και αυτό το ψιλοκόβουμε όσο μπορούμε, προσεκτικά με τα μαχαίρια. Τέλεια. Έτσι θα ψιλοκόψουμε και το άλλο κρεμμύδι. Ψιλοκόψα τα κρεμμυδάκια μου, μπήκαν εδώ στον κιμά με τον μαϊντανό. Και συνεχίζω με τις πατατούλες. Θέλω 2 μέτριες πατάτες. Ή μια μεγάλη, εντάξει. Ή ακόμα, αν θέλετε περισσότερες πατάτες, σίγουρα μπορείτε να βάλετε. Αυτή είναι η συνταγή δικιά μου που φτιάχνω εγώ στα παιδάκια μου και τους αρέσει. Εσείς που με βλέπετε, νέες μητέρες, φτιάξετε αυτά τα κεφτεδάκια στα παιδάκια σας και στο σύζυγό, θα ξετρελαθούν. Πάμε να τρίψουμε τις πατάτες στο λεπτό τρίφτη. Πανέτοιμες και οι πατάτες μου, τις έτριψα, να μπουν στη ζύμη μας. Τέλεια. Βάζουμε μέσα και την πατάτα και συνεχίζουμε με τη γέμιση. Να δείξω τα υπόλοιπα υλικά και μυρωδικά. Τέλεια. Εδώ η ζύμη μου πανέτοιμη. Βάλαμε κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μαϊντανό ψιλοκομμένο. Την πατάτα μας την τρίψαμε, νοκιμάσμα και συνεχίζουμε με τα υπέροχα μυρωδικά για να αναδείξουμε τον κοιμά μας. Λοιπόν, έχω εδώ πάπρικα, πιπέριν αλάτι, σιμάρι, κανέλα και δυόσμο. Υπέροχα μυρωδικά. Να τα βάλουμε μέσα στον κοιμά μας. Εδώ πέρα, τρίβουμε λίγο το δυόσμο και βάζουμε όλα τα μυρωδικά μέσα. Θέλω λίγο ελαιόλαδο, όχι πάρα πολύ, για να έχουμε λιπαρότητα
από έλαιο και θα συνεχίσουμε με το αυγό. Για να ενώσουμε τον γεϊμά μας χρειάζεται το αυγό. Και προσθέτουμε λίγο ροδόμελο που λατρεύω. Καταπληκτικό ροδόμελο, 2-3 κουταλιές, δίνει ένταση στον κιμά μου και αναδεικνύει τα υλικά που έχω μέσα. Είναι αυτό το ροδόμελο, εξαιρετικό. Μέλι ροδιού δηλαδή. Και η καπίρα μας φυσικά, δεν γίνεται να λείπει η φρυγανιά από τον κιμά, από τους σκεφτέδες. Εγώ έτριψα φρυγανιές που είχα, μπορείτε να βάλετε μπαγιάτικο ψωμί ή έτοιμη φρυγανιά από το εμπόριο. Και ζυμώνουμε να ενωθούν όλες αυτές οι μυρωδιές, όλα αυτά τα υπέροχα υλικά που λατρεύουμε μέσα στους σκεφτέδες. Αγαπώ πάρα πολύ τους σκεφτέδες, όπως και τα παιδάκια μου. Είμαι και εγώ ένα μικρό παιδάκι, οπότε φτιάχνω σκεφτέδες. Πρέπει να ανοιχθεί πολύ καλά, να πάνε παντού τα υλικά μέσα στον κιμά. Και το σκεπάζω, το αφήνω στο ψυγείο μέχρι το μεσημέρι που θα χρειαστεί να το στιγανίσω, έτσι αρωματίζεται ο κιμάς. Φυσικά μπορείτε να το ζυμώσετε την ίδια ώρα που θα τηγανίσετε, δεν έχει κανένα θέμα. Απλά εγώ τον αφήνω για να παίρνει όλες τις μυρωδιές περισσότερο να κοιμάσει. Όταν αφήνετε τη ζύμη να αρωματίζεται με όλα αυτά που βάλαμε μέσα. Τα υπέροχα καλούδια. Αυτή είναι η ζύμη του κιμά για τους σκεφτέδες. Φοβερό. Τέλειο. Φαγητό. Ιδέα για το μεσημέρι, για το βράδυ, διότι κάθε μέρα εγώ σκέφτομαι τι θα μαγειρέψω σήμερα, τι θα μαγειρέψω σήμερα. Εδώ είναι οι άντρε, στο YouTube σου είστε Andri's & Cook, θα βρείτε και φαγητά που μπορείτε να πάρετε ιδέες για να μαγειρέψετε. Όπως εσείς λέτε τι θα μαγειρέψω σήμερα, έτσι και εγώ. Έτσι σκέφτηκα τους σκεφτέδες να τους δείξω. Φοβερή σπιτική συνταγή από την Άντρη, όπως τους έφτιαχνε η μητέρα μου. Απλά εγώ πρόσθεσα 3 κουταγιές ροδόμελο. Να το κάνετε και εσείς, είναι τέλεια συνταγή, θεϊκή. Λοιπόν, θα αφήσω στο ψυγείο. Σκεπάζω με μια μεμβράνη και θα πάμε να τηγανίσουμε σε λίγο. Θέλουμε μπόλικο ηλιέλαιο να τους βουτάμε μέσα τους σκεφτέδες, να κολυμπάνε. Αυτή είναι η ζύμη μου η τέλεια.
Είμαι εδώ, έβαλα πολύ πολύ λαδάκι στο τηγάνι μου, εδώ πέρα, χιλιέλαιο. Εδώ η ζύμη μου. Και θα κάνουμε τους περιβόητους και φταίδες της άντρης, τους νοστιμότερους που έχετε φάει ποτέ. Πάμε να αρχίσουμε. Κάνουμε μπαλίτσες, εδώ πέρα. Θα φτιάξουμε μπαλίτσες, μικρές, μεγάλες, μακρουλές. Όπως εσείς θέλετε το σχήμα. Και τηγανίζουμε σε ζεστό λαδάκι. Αυτά είναι. Σε μέτρια φωτιά, όχι πάρα πολύ καυτό λάδι. Εννοείται. Και φτιάχνουμε εδώ τις βαλίτσες. Να φτιάξετε νόστιμους και φταίδες σήμερα. Είναι φοβερή συνταγή της άντρης, του είσαι άντρης εμφού. Και θα τους ευχαριστηθείτε όλη η οικογένεια. Είναι φοβερή και φταίδες. Όλο μυρωδιές. Θα μυρίζει όλο το σπίτι, όλη η γειτονιά. Όπως κάθε συνταγή μου που φτιάχνετε, μυρίζει όλο το κόσμο. Παραδοσιακή κεφτέδε στις άντρες, φοβερή μυρωδάκι και πεντανόστιμη. Θα τους φτιάξετε να τους ευχαριστηθείτε. Βγάζω τους κεφτέδες μόλις κοκκινίζουν, είναι έτοιμοι. Τους βάζω σε χαρτάκι για να απορροφά το λάδι. Και θα ψήσω, θα τηγανίσω και τα κολοκυθάκια που σας έδειξα. Θα έκοψα σε ροδέλες. Και έδειξα και το χυλόν που έφτιαξα, τα βουτάμε σε χυλόν και το κάνω σαν συνοδευτικό με έναν κρεατικό. Εγώ διάλεξα τους κεφτέδες μου. Να δείξω και τους κεφτέδες. Είναι πανέτοιμοι εδώ. Τους ετοιμάζω να σχολάσουν τα παιδάκια μου και να βρουν φαγητό μαμαδίστικο. Φαγητά της άντρης. Πάντοτε. Προτείνουν το σπιτικό φαγητό, το χαίρονται. Και εσείς έτσι να κάνετε. Να τους φτιάξετε, να τους κάνετε έκπληξη. Τους κεφτέδες της άντρης. Μην αφήσετε κανέναν υλικό πίσω. Είναι τέλεια αυτή η συνταγή και θα μυρίσει όλο το σπίτι κεφτέδες. Κεφτέδες, ναι. Καταπληκτικούς. Τα παιδιά τρελαίνονται για κεφτέδες. Και εμείς που είμαστε μεγάλοι μας αρέσουν πολύ. Ποιητικά και νόστιμα.
πατάτες και περιμένω στεντικότητα. Κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, like, κοινοποιήστε, να φέρουμε κι άλλο κόσμο στην παρέα μας και να μας φαίνετε πρώτη ότι βγήκε συνταγή στο YouTube μου. Να παίρνετε πρώτη συνταγή μου.